Τώρα καταλάβαμε γιατί οι Άγγλοι μισούν τους Αμερικάνους και θέλουν να τους καταστρέψουν, μία και καλή, γιατί οι Αμερικάνοι έχουν βγάλει πρόεδρο ο οποίος είναι Ιρλανδικής καταγωγής από τη μεριά της μητέρας του. Τον παππού του τον λέγανε Ambrosius Finnegan και κάθε φορά που πήγαινε, λέει, στο Scranton, εκεί που έμεναν, στο σπίτι του παππού του και έφευγε, το έλεγε «Joy, remember, best drop of blood in you is Irish». Η καλύτερη σταγόνα αίματος μέσα σου είναι Ιρλανδέζικη. Και η μητέρα του, η κόρη αυτού του Φίνεγκαν που λέμε τώρα, του Ambrosius, είχε πει στον Biden ότι μια φορά είχε πάει σε κάποιο ξενοδοχείο που είχε κοιμηθεί η βασίλισσα, που τώρα έχει πεθάνει, και αυτή κοιμήθηκε, η μάνα του Biden είχε κοιμηθεί, προτίμησε να κοιμηθεί στο πάτωμα του δωματίου του ξενοδοχείου παρά να κοιμηθεί στο κρεβάτι που είχε κοιμηθεί η βασίλισσα, για την Ιρλανδία που την είχαν πετσοκόψει οι Άγγλοι. Και τώρα σήμερα φτάνει στο Belfast, γιατί είναι η 25η επέτειος της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, 10 Απριλίου του 1987, όχι, 97 δεν είναι, ναι, 25 χρόνια. 10 Απριλίου 1997 που υπογράφηκε η συμφωνία κατάπαυσης πυρός με την Βόρεια Ιρλανδία και θα πάει εκεί για τις γιορτές. Good Friday Agreement. Τι του είπε ο παππούς του, ο Ambrosius Finnegan? The best drop of blood in you is Irish. Joy.